Και συνεχίζουμε με την κυρία Ροξάνη Βλαχοπούλου, οπτική επικοινωνία σε μουσιακά περιβάλλοντα, έργα γραφιστικής μέσα και έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Ο όρος μουσιακή επικοινωνία περιέχει τη μετάδοση πληροφοριών, μηνυμάτων και εμπειριών με σαφή, αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο σε διαφορετικές ομάδες κοινού που φέρουν διαφορετικές προσδοκίες, αναζητήσεις και ενδιαφέροντα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα μουσεία προσπαθούν να ικανοποιήσουν το κοινό τους, να αποδείξουν τον κοινωνικό τους ρόλο και τη σημασία τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους στην ανταγωνιστική βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου, διασφαλίζοντας τη θέση τους στο πολιτιστικό τοπίο. Η οπτική επικοινωνία αφορά στην παροχή πληροφοριών και μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας μεθόδους που μπορούν να προβληθούν. Ένα μήνυμα που μπορεί να ληφθεί από το δέκτη μόνο με τη χρήση της όρασης είναι μια μορφή οπτικής επικοινωνίας. Γενικά, το ανθρώπινο οπτικό σύστημα επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, καθώς, σύμφωνα με τον Όλιβερς, το 90% της πληροφορίας που λαμβάνει ο εγκέφαλος είναι οπτική. Ο Χάνσκι αναφέρει πως ο άνθρωπος επεξεργάζεται οπτικά στοιχεία 60.000 φορές πιο γρήγορα από το κείμενο και 50% του εγκεφάλου είναι ενεργό σε οπτική επεξεργασία. Μάλιστα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν αντιλαμβάνεται μεμονωμένα τα επιμέρους στοιχεία μιας οπτικής σύνθεσης, αλλά τα οργανώνει σε μοτίβα και ολοκληρωμένες συνθέσεις. Στην πράξη, το 93% της σημερινής μας επικοινωνίας είναι μη λεκτική. Τα οπτικά στοιχεία προσελκύουν την προσοχή, ενισχύουν το συναίσθημα και επηρεάζουν τη στάση του ανθρώπου. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς γιατί η οπτική επικοινωνία είναι σημαντική για τα μουσεία. Όταν όμως μιλάμε για οπτική επικοινωνία σε ένα μουσείο ή πιο συγκεκριμένα σε ένα αρχαιολογικό μουσείο όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τι ακριβώς εννοούμε? Πρόκειται για ένα λογότυπο μιας έκθεσης ή μήπως απλά για την αφίσα μιας εκδήλωσης? Σίγουρα δεν πρόκειται ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Η οπτική επικοινωνία αποτελεί σήμερα έναν τρόπο ή αλλιώς έναν κώδικα μέσα από τον οποίο τα μουσεία μπορούν να παρουσιάσουν στο κοινό τους ποια είναι και τι κάνουν. Πολλά μουσεία, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια εργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν μια ταυτότητα. Αυτό τα βοηθά να παραμείνουν ενημερωμένα και να επικοινωνούν με ένα ευρύτερο κοινό. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικά στοιχεία που αποτελούν τη συνολική εικόνα της οπτικής επικοινωνίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα από τις περιοδικές εκθέσεις των τελευταίων 10 περίπου χρόνων, όσο και των εκδηλώσεων, εκδόσεων κλπ. Ο όρος concept, στα ελληνικά, συγκεκριμένη ιδέα ή έννοια, χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού. Για να περιγράψει τη βασική ιδέα ή τον πυρήνα πίσω από ένα έργο, ένα προϊόν, μια διαδικασία. Στο σχεδιασμό, ο όρος αυτός μπορεί να αναφέρεται στην αρχική έμπνευση ή ιδέα που καθοδηγεί τη δημιουργία ενός αντικειμένου ή ενός έργου. Στη σύγχρονη ελληνική μουσιακή πραγματικότητα, όπως αυτή έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, οι περιοδικές εκθέσεις αποτελούν ένα σημαντικό τρόπο παρουσίασης και διάδοσης της αρχαιολογικής έρευνας και των νέων ευρημάτων στο ευρύ κοινό. Εκτός όμως από αυτό, αποτελούν και τον τρόπο να εκφραστεί μουσιολογικά και οπτικά ένα κόνσεπτ, μιας και οι μόνιμες εκθέσεις που αποτελούν το βασικό κορμό του μουσείου δύσκολα θα γίνουν πεδίο πειραματισμού και έρευνας, τόσο σε μουσιολογικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Στον πυρήνα της έκθεσης «Ρεδεστός, αρχαιότητες, ένα ταξίδι προσφυγιάς», που έγινε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης το 2016, ο εκθεσιακός χώρος ορίστηκε από μια καμπύλη επιφάνεια διπλής όψης, όπου επιλέχθηκε για κάθε πλευρά μια διαφορετική οπτική αφήγηση. Στην εσωτερική, η οποία φιλοξενούσε αρχαιότητες με επίκεντρο δύο αρχαϊκά γλυπτά, Κούρο και Κόρη, ως φόντο επιλέχθηκε ένα τσαλακωμένο χαρτί, το οποίο ξεδιπλωνόταν, όπως και η ιστορία των γλυπτών της Ρεδεστού, σε συνδυασμό με φωτογραφίες κατοίκων της Ανατολικής Θράκης και μετέπειτα προσφύγων. Στόχος ήταν να προβληθεί η ανθρωποκεντρική διάσταση της έκθεσης, δηλαδή η σχέση ανθρώπων και αντικειμένων στη μνημονική διαδικασία.
γιατί όχι μόνο η συγκρότηση της αρχαιολογικής συλλογής στη Ρεδεστό, αλλά και η μεταφορά της στην Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας ανθρώπων και όχι ένα τυχαίο περιστατικό. Στην καταληκτική εκθεσιακή ενότητα με τίτλο «Προσφυγιά» έγινε άλλη μια συνειδητή εικονογραφική παρέμβαση με δύο εικόνες. Μία αρχαϊκή των Θρακιωτών προσφύγων του 1922 και μία των σημερινών Σύριων προσφύγων. Η συνένωση δύο εικόνων θα μπορούσε να πει κανείς ότι παραβιάζει την αλήθεια της καθεμιάς, παράγοντας ένα ψέμα, έναν επινοησμένο ετεροχρονισμό. Με τον τρόπο αυτό, το φωτογραφικό μοντάζ επιδίωξε μέσα από μια φαινομενική αλλοιωμένη αλήθεια να δείξει τη διαχρονικότητα του κοινωνικού φαινομένου της προσφυγιάς. Παρόλο που η ομάδα του σχεδιασμού της έκθεσης είχε κατανοήσει τη σημασία του οπτικού μηνύματος για το θεατή, εντούτοις όταν στα προσχέδια της έκθεσης προτάθηκε μια καρτποστάλ της Ρεδεστού που δεν περιείχε αρχαιότητες, εν τέλει απορρίφθηκε, καθώς δεν περιείχε τα δύο αρχαϊκά γλυπτά που χαρακτήριζαν μια αρχαιολογική έκθεση. Στο κόνσεπτ της έκθεσης 60 χρόνια και 60 στιγμές, κυρίαρχη θέση κατήχε η χρήση σχεδιαστικών στοιχείων από το ίδιο το κτίριο, ακολουθώντας τη μουσιολογική πρόταση. Το κόνσεπτ βασίστηκε στην πολύ γνωστή νοτιοανατολική πλευρά του προστόου του μουσείου, την πρωταρχική εικόνα που αντικρίζουν εκατοντάδες επισκέπτες κάθε μέρα, αλλά και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Από αυτό δημιουργήθηκε μια φόρμα ή αλλιώς ένα δυναμικό σχήμα, το οποίο διατρέχει σε επιλεγμένα σημεία την έκθεση. Στόχος ήταν το σχήμα αυτό της όψης του μουσείου να συνδέσει το έξω με το μέσα και να καθοδηγεί το βλέμμα του επισκέπτη της έκθεσης από σταθμό σε σταθμό. Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να δείτε για το κόνσεπτ στην αναρτημένη ανακοίνωση που δημιουργήσαμε με τους συναδέλφους Μελίνα Χατζή και Φώτη Φαντίδη. Στην περιοδική έκθεση «Αντιγράφοντας το παρελθόν», σαν επικοινωνιακό σκεπτικό της έκθεσης, επιλέχθηκε η χρήση επαναλαμβανόμενων στοιχείων με σκοπό να αποδοθεί η έννοια της αντιγραφής από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Αυτή η τεχνική ενίσχυσε το ενδιαφέρον του θεατή, πρόσθεσε ρυθμό και δομή στην έκθεση, αλλά και καθοδήγησε το βλέμμα του θεατή σε συγκεκριμένες περιοχές. Αντίστοιχο κόνσεπτ, ελαφρώς τροποποιημένο, ακολουθήθηκε και στο συνέδριο που διοργανώθηκε με αφορμή της ιστορίας αντιγραφής, αλλά και στα πρακτικά του. Η μόνη παραλλαγή έγινε στην πρωτομή του Αλέξανδρου, την οποία επαναλάβαμε σε διάφορα χρώματα, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ενδιαφέρουσα και ενιαία αισθητική. Το λογότυπο αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση ενός σήματος, μιας επιχείρησης ή οργανισμού κάθε είδους. Σκοπός του είναι να διαφοροποιήσει την υπόσταση του οργανισμού που αντιπροσωπεύει σε σχέση με άλλους παρόμοιους και να την κάνει αναγνωρίσιμη στο κοινό. Εκτός όμως από γραμμικό σύμβολο, μπορεί στην περίπτωση των μουσείων να αντιπροσωπεύει μια έκθεση, μια δράση, μια εκδήλωση ή ένα προϊόν. Το λογότυπο είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που το κοινό... Όλα καλά. Η πρώτη εντύπωση που το κοινό έχει μια έκθεση ή ένα event μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο στην αναγνωρισιμότητα και την αξία του. Στην έκθεση με τίτλο «Από τον Νότο στο Βορρά», η εγχάρακτη διακόσμηση σε πλακίδιο από την Άργυλο αποτέλεσε την τεχνική ιδέα, ανάμεσα σε άλλες, για το λογότυπο της έκθεσης. Το γεγονός πως παριστάνεται πλοιάριο με έμφαση στην απεικόνιση της πλώρης και της πρίμνης υπήρξε η ιδανική μινιμαλιστική λύση για να συμπληρώσει το λογότυπο που επικεντρώθηκε στην απλότητα και της αφήνειας, αναδεικνύοντας ωστόσο το βασικό νόημα της έκθεσης. Το λογότυπο σε πολλές περιπτώσεις, είτε πρόκειται για έκδοση είτε για έκθεση, όλα καλά. Είτε πρόκειται για έκδοση, είτε για έκθεση, είτε για μια εκδήλωση του μουσείου, αποτελεί το σχεδιαστικό κορμό ενός project. Η επιλογή στοιχείων για το όποιο λογότυπο, όπως οι απλές γραμμές, τα σχήματα, τα χρώματα, κρύβουν πάντοτε ένα σκεπτικό που αντικατοπτρίζει την ευρύτερη ταυτότητα και τη φιλοσοφία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Σε κάθε έκθεση, η επιλογή γραμματοσειράς, η σωστή τυπογραφία, όπως λέμε, είναι σημαντική στο σχεδιασμό, είτε πρόκειται για μια περιοδική έκθεση, για ένα λογότυπο, ένα έγγραφο, ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Η γραμματοσειρά πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη, ευανάγνωστη και να ταιριάζει νοηματικά,
όσο και αυτό και αν ακούγεται παράδοξο, με το συνολικό στυλ του κόνσεπτ. Στην έκθεση για μια φλόγα που καίει αρχαιότητες και μνήμη Θεσσαλονίκη Μακεδονία, η αρχική ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθεί στον τίτλο της έκθεσης η γραμματοσειρά GFS Σολομός, η οποία σχεδιάστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, διασώθηκε από την Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων και ψηφιοποιήθηκε το 2006 από τον Γιώργο Ματιόπουλο. Πρόκειται για μια πλάγια γραμματοσειρά με έντονα τα καλλιγραφικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού ρομαντισμού, που εμφανίστηκε στην ελληνική τυπογραφία από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μάλιστα, το υπέρμετρο καλλιτεχνικό ύφος της θυμίζει έντονα το γραφικό χαρακτήρα του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού. Τα έντονα και επικλινή κεφαλαία της όμως φαίνεται πως υπήρξαν ο λόγος που η συγκεκριμένη γραμματοσειρά δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της μηχανοποιημένης στοιχειοπαραγωγής του 20ου αιώνα και έτσι σταδιακά σταμάτησε η κυκλοφορία της. Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν υπάρχει σχεδιασμένη σε λατινικούς χαρακτήρες και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην αγγλική μετάφραση του τίτλου της έκθεσης. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη πως η συγκεκριμένη γραμματοσειρά αποτελεί μέρος της τυπογραφικής παράδοσης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, αποφασίστηκε εν τέλει η χρήση της στους τίτλους των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, για την αγγλική απόδοση των οποίων χρησιμοποιήθηκε μια true type γραμματοσειρά κειμένου. Το σχεδιαστικό αποτέλεσμα σίγουρα δεν ήταν το ιδανικό, καθώς θα έλεγε κανείς πως οδηγηθήκαμε σε μια λύση ανάγκης. Στο πλαίσιο της έκθεσης για τα 60 χρόνια και πάλι του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, σχεδιάστηκε μια γραμματοσειρά με αφορμή μια παλιά σφραγίδα της βιβλιοθήκης του μουσείου. Προστέθηκαν οι χαρακτήρες που έλειπαν και η γραμματοσειρά επανασχεδιάστηκε στο σύνολό της, ώστε να είναι πιο κατανοητή και εύληπτη από τον επισκέπτη. Χρησιμοποιήθηκε στον τίτλο της έκθεσης, την αρρύθμιση των σταθμών και σε κάποια επιλεγμένα σημεία όπως η προϊστορία, ώστε να συνδεθεί η σημερινή προθήκη με την αντίστοιχη προθήκη του 1965. Μάλιστα, η αρχική σφραγίδα εκτίθεται στο κλείσιμο της έκθεσης σαν ένα κομμάτι της σχεδιαστικής σκέψης και διαδικασίας που οδήγησε σε σχεδιαστικές λύσεις τόσο λειτουργικές όσο και συναισθηματικές. Μεγάλο κομμάτι του σχεδιασμού στο μουσείο αποτελεί το εκδοτικό έργο του. Με 53 εκδόσεις ήδη στο ενεργητικό του και με μέσο όρο περίπου τις 3-4 εκδόσεις το χρόνο, το εκδοτικό έργο του μουσείου απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων τμήματων σε τομείς όπως η επιμέλεια, ο σχεδιασμός, ακόμα και η διανομή, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχημένη έκδοση και η προώθηση. Το εκδοτικό έργο του μουσείου γίνεται πραγματικότητα με την αρρωγή του συνδέσμου των φύλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Το 90% των δεδομένων σήμερα στον κόσμο δημιουργήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια, σύμφωνα με το ΜΑΡ. Η μέση ημερήσια παραγωγή δεδομένων, ψηφιακών δεδομένων, είναι 2,5-5 bytes. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκει τρόπους να προωθήσει τις εκθέσεις του, όχι μόνο με τους παραδοσιακούς τρόπους, αλλά και στην ψηφιακή εποχή που ο στατικός σχεδιασμός ενός μηνύματος οπτικής επικοινωνίας μετατρέπεται σε δυναμικό και ως αποτέλεσμα η επικοινωνία από απλή γίνεται πολυδιάστατη. Στην έκθεση «Ιδόλιο, ένας μικρόκοσμος από πυλό», η εικόνα λειτουργήσε κυρίως στην επικοινωνιακή διάσταση της έκθεσης με μια καμπάνια στα social media παρά μέσα στην εκθεσιακή αφήγηση. Καταρχάς, η ίδια η φωτογράφηση των εκθεσιακών αντικειμένων έγινε μέσα στο σκοτάδι, ώστε να δίνει την αίσθηση των αρχαιοτήτων που έρχονται στο φως για πρώτη φορά. Οι φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν για το teaser της καμπάνιας στο Facebook, γεγονός το οποίο δημιούργησε μια προσμονή στο κοινό για την ίδια την έκθεση. Εκατοντάδες εκδηλώσεις μέσα στον χρόνο επικοινωνούνται με το κοινό με σκοπό την ανάπτυξη μιας μόνιμης σχέσης με τον δυνητικό επισκέπτη. Μια σχέση που οφείλει να κρατήσει το μουσείο ενεργό κομμάτι της σημερινής κοινωνίας. Στις μέρες μας, που η πληροφορία βρίσκεται στην άκρη των δακτύλων μας, καθώς 4,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων χρησιμοποιούν το ίντερνετ, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προσπαθεί να χρησιμοποιεί στο έπακρο τα διαδικτυακά μέσα για την προβολή του πολυσχηδούς έργου του. Ένα πρόσφατο παράδειγμα ανάμεσα σε πολλά άλλα είναι και η δράση Σώμα Body, που υλοποιείται αυτή την περίοδο στην πλατφόρμα του Instagram
από τις συναδέλφους Αγνία Αποστολίδου και Μελίνα Χατζή. Μια δράση που φαίνεται ήδη να έχει μεγάλη απήχηση και στο εκεντρικό κοινό του Instagram. Το μεγαλύτερο μουσείο της Βόρειας Ελλάδας είναι πλέον ανοιχτό σε όλες τις ομάδες κοινού, διατηρώντας τις παραδοσιακές λειτουργίες του, προσπαθεί να αναπτύξει διαρκώς και νέες, όπως η εκπαίδευση, η επικοινωνία και η ψυχαγωγία. Οι πολιτικές της επικοινωνίας θα πρέπει να αποτελούν βασική κουλτούρα του μουσείου, επιδρώντας σε διαλειτουργικές αποφάσεις της διοίκησης και της διαχείρισης. Είναι ωστόσο τώρα μεγαλύτερη ανάγκη χάραξης, ξεκάθαρης επικοινωνιακής πολιτικής από την πλευρά του μουσείου, ώστε να εκπληρωθεί η αποστολή όραμα που αυτό εξυπηρετεί. Μια επικοινωνιακή πολιτική που θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε καλύτερα και εμείς σαν εργαζόμενοι στον πολυσύνθετο ρόλο του μουσείου, ώστε αυτό να προσελκύσει το κοινό, χωρίς όμως να χαθεί και ο εκπαιδευτικός του ρόλος. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να αφιερώσω αυτή την ανακοίνωση στη μνήμη της Λιάνας Στεφανή, η οποία μοιράστηκε μαζί μας το όραμά της για τη χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης πολλά χρόνια πριν, ωστόσο έφυγε πολύ νωρίς και δεν κατάφερε δυστυχώς να το υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.